Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή εκπρόσωπος τύπου Ανδρέας Δημητρίου. Γεια σου Ανδρέα, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές του Super Sport FM. Η Ομόνοια σε ρελαντή ρυθμό, έτσι με σβηστές μηχανές θα μπορούσε να πει κάποιος. Επικράτησε τη δόξα, πήρε το ζητούμενο της ΠΑΕ και πήρε το ζητούμενο την πρόκριση για την επόμενη φάση. Εντάξει, περίμενε η αλήθεια να λέγεται, περισσότερα γκολ και περισσότερο θέαμα ο κόσμος σας, δεν ήρθε. Θα ήθελα το σχόλιο σου για το χθεσινό παιχνίδι. Εντάξει, δεν θέλω να πω πολλά για το χθεσινό παιχνίδι. Κρατάμε τα θετικά που μας άφησε. Καταρχήν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Το γεγονός ότι πήραν λεφτά συμμετοχής ποδοσφαιριστές που για διάφορους λόγους μέχρι στιγμής είτε αγωνίστηκαν ελάχιστο είτε καθόλου. Δηλαδή μιλάμε για τους Μπρανέσκου, τον Καντούτσι, τον Καπράλ, τον Εζέ, ο Φυλακτού, ο Μάριος ο Δημητρίου, ναι, ο Ανδρέας ο Παναγιώτου, ο Γκουλών, είναι παίχτες που πήραν αγωνιστικά λεπτά και είναι σημαντικό για τους ίδιους αλλά και για την ομάδα. Επίσης τα θετικά κρατάμε το γεγονός ότι ο Σέριταν επέστρεψε στα γκολ με μια πολύ όμορφη κεφαλιά. Επίσης ο Κίρμ συνέχισε να σκοράρει, γι' αυτό είναι σημαντικό για την ομάδα. Είδαμε δύο όμορφες ασίστ από τον Ράμος και από τον Γκουλόν. Οπότε κρατάμε ουσιαστικά αυτά τα θετικά στοιχεία. Και την απόδοση του Μπρανέσκου, ο οποίος δύο φορές ήταν έτοιμος εκεί όταν χρειάστηκε βασικά. Ναι, είναι πραγματικότητα. Ο Μπρανέσκου σε δύο-τρεις φάσεις που χρειάστηκε ήταν σταθερός. Ήταν συγκεντρωμένος στο παιχνίδι και έβγαλε ένα θετικό πρόσωπο. Και έδειξε ουσιαστικά ότι όντως είναι ένας ταλαντούχος θεματοφύλακας, αυτό δηλαδή που τον συνοδεύει. Και εντάξει, ο λόγος που ήρθε στην Ομόνοια είναι για να εξελιχθεί μέσα από την παρουσία του στην ομάδα μας. Αυτό θέλουμε και εμείς. Πλέον, Στέλλα, έχουμε στρέψει την προσοχή μας στο παιχνίδι με την ΑΕΚ την Κυριακή στο Γασιτζή. Μάλιστα. Ένα παιχνίδι ιδιαίτερα σημαντικό για εσάς. Μπορεί να βρισκόμαστε στο ξεκίνημα, να οδεύουμε στην ένα αντιαγωνιστική, αλλά νομίζω είναι αντιληπτή η λόγη, έτσι, για την κρισιμότητα, αν θέλεις, του αγώνα. Εντάξει, μας πω, Στέλλα, εμείς δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία του αν. Όλο μας το μυαλό, όλο μας το είναι στραμμένο στο πώς θα καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη απέναντι στην ΑΕΚ. Τις συνέπειες που θα αφήσει αυτό το παιχνίδι θα τις δούμε και θα τις σκεφτούμε μετά το τέλος του αγώνα. Το σίγουρο είναι πως βρισκόμαστε ακόμη νωρίς στη σεζόν. Από εκεί και πέρα αναμφίβολα είναι για μας ένα παιχνίδι ντέρπι απέναντι σε μια ομάδα από τις καλές του πρωταθλήματος μέσα στην έδρα της. Είναι ένα παιχνίδι με ψηλό βαθμό δυσκολίας για εμάς. Και ως παιχνίδι ντέρπι που είναι, νομίζω καθένας αντιλαμβάνεται ότι θεωρείται τριπλής παραλλαγής. Ωστόσο για μας είναι ξεκάθαρος ο στόχος να κερδίσουμε. Κάτι ασφαλώς που για να συμβεί θα χρειαστεί να έχουμε μια πολύ καλή εμφάνιση, θα χρειαστεί να βγάλουμε με πολύ ψηλό βαθμό επιτυχία στο πλάνο μας στο γήπεδο και να βγάλουμε και χαρακτήρα μεγάλης ομάδας. Οι τεχνικοί ηγεσία και οι ποδοσφαιριστές πιστεύουν πάρα πολύ στην νίκη και είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να την πετύχουν. Ναι, η ΑΕΚ είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις κυρίως από το γεγονός ότι καταφέρνει και παίρνει την ουσία μέσα από τους αγώνες της, μέσα από τους περισσότερους αγώνες της. Όμως εμείς, Στέλλα, μέσα από τις δύσκολες στιγμές που περνούμε τα τελευταία χρόνια, απόρρια των οικονομικών προβλημάτων του σωματείου, παραμένουμε μια μεγάλη και διαχρονική δύναμη του Κυπριακού ποδοσφαίρου και θέλουμε την Κυριακή να πάμε στο ΓΑΣΙΠΗ, στο ΓΑΣΙΖΗ, με συγχωρείτε, να είμαστε η Ομόνοια και να πάρουμε το διπλό. Και θέλουμε να το πετύχουμε αυτό έχοντας την πολύτιμη συμπαράσταση του κόσμου μας. Αυτό είναι που ζητάνε οι τεχνικοί ηγεσία και οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Έχει αρχίσει σήμερα η προπόληση, έτσι? Ναι, έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων. Τι εκτίμησεις υπάρχουν? Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμη, διότι πριν μερικές ώρες έχει ξεκινήσει, όμως μόνο στη Λευκοσία, στις επαρχίες, το απόγευμα θα ξεκινήσει. Σήμερα να πούμε ότι έχουν προτεραιότητα οι κάτοχοι εισιτήριου διαρκείας. Από αύριο στη διάθεση όλου του κόσμου τα εισιτήρια και θα υπάρχουν και στο γήπεδο εισιτήρια, στα ταμεία του σταδίου.
Νιώθουμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ λίγο κόσμο. Διότι αυτό νιώθουμε μέσα από τις αντιδράσεις του κόσμου μας, ότι θέλουν να είναι εκεί, δίπλα στην ομάδα, να την βοηθήσουν. Πιστεύουν και αυτοί στις δυνατότητες της ομάδας και περιμένουν να την δουν να είναι μια ομάδα με χαρακτήρα στο γήπεδο, μια μεγάλη ομάδα όπως είμαστε και να κάνουμε την προσπάθεια μας για να κερδίσουμε. Μάλιστα. Ντρέ, ήθελα να ρωτήσω κάτι όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Πώς συνεχίζεται η προετοιμασία, τι γίνεται με Μαρκάσε και Μπατιμαγκά που είχαν κάποια προβλήματα? Ναι, υπήρχε σήμερα πρωινή προπόνηση. Όσοι παίχτες έπαιξαν χθες έκαναν αποκατάσταση από θεραπεία. Οι υπόλοιποι έκαναν κανονικά πρόγραμμα προπόνησης. Ο Μπατιμαγκά βελτιώνεται σημαντικά, όμως εξακολουθεί να κάνει την θεραπεία του. Ακολουθεί ένα συντηρητικό πρόγραμμα ποδοσφαιριστής. Αυτό κρίθηκε πως ήταν το καταλληλότερο να κάνει, ούτως ώστε να τον βοηθήσουμε να επιστρέψει μια και καλή πίσω στην ομάδα. Οπότε θα τον δούμε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και θα κρίνουμε πότε θα είναι έτοιμος να συμπεριληφθεί στην αποστολή. Ο Μαρκάσα έκανε σήμερα μέρος του κανονικού προγράμματος και δεν θα πιεστεί ο ποδοσφαιριστής, θα τον δούμε και αύριο πώς θα νιώθει και θα κριθεί ανάλογα για το αν θα είναι στην αποστολή ή όχι. Πάντως νιώθει πολύ καλύτερα. Ναι. Οπότε αυτά είναι τα δύο μας αγωνιστικά προβλήματα. Οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Ναι. Τώρα, ήθελα επίσης να ρωτήσω και για τον Μεντί, ο οποίος για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, Αντρέα, είναι εκτός αποστολής. Υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση για αυτή την απόφαση του προπονητή, γιατί οι δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι εκτός πλάνων. Ίσως να μην υπολογίζεται ενώ για τη συνέχεια. Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω την δεδομένη χρονική στιγμή της δημοσιογραφικής πληροφορίας. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι επιλογή του προπονητή να μην συμπεριλαμβάνει τον ποδοσφαιριστή στις αποστολές της ομάδας. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο ποδοσφαιριστής, προπονείται κανονικά. Όμως ο προπονητής επιλέγει να μην το συμπεριλαμβάνει στην αποστολή. Φαντάζομαι θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα, έτσι, τι θα γίνει και πώς θα προχωρήσετε. Θα δούμε. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.